Η Επισκοπή γνώρισε νέα ήττα στο γήπεδό της, αυτή τη φορά από την Παναχαϊκή, σε ξαναβολής παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της δεύτερης εθνικής. Φάουλ με τον Ντακώστα στην αγκαλιά του Γουναρίδη. 25ο λεπτό, Ντακώστα εκτελεί το φάουλ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Επισκοπής, ανοίγοντας το σκορ για την Παναχαϊκή. Πανηγυρίζει ο σκόρερ με τους συμπαίκτες του. 42ο λεπτό, ζήτησαν φάουλ σε αυτή τη φάση οι παίκτες της Επισκοπής. Ο Χαρτσιάς συνέχισε τη φάση και ο Μαρουκάκης στο 42 θα κάνει το Επισκοπή Παναχαϊκή 0-2. Πανηγύρια και πάλι για τους παίκτες της Παναχαϊκής που λίγο έλειψαν να κάνουν το 0-3 στη συνέχεια. Μεγάλη ευκαιρία με τον Πατινιώτη έσωσε ο Γουναρίδης. Εκτέλεση φάουλ από το Δελίμπαση απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Παναχαϊκής και η Επισκοπή στο 75 έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μαραθιανού. Αντεπίθεση με τον Μαρουκάκη και τον Ζλατκόφσι που χάνει μια τεράστια ευκαιρία στο 82. Στο 89 ο Μποντονάκης θα μειώσει για την Επισκοπή σε 2-1. Σκορ που δεν άλλαξε στα λίγα λεπτά που επέμεναν μέχρι τη λήξη. Μάλιστα εδώ χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από τους παίκτες της Παναχαϊκής να κάνουν το 1-3. Εσείς είναι πάρα πολλές. Σήμερα, έτσι με λύπη το λέω, μας κάνανε μάθημα ηθικής. Εμείς συνεχίζουμε τη δύσκολη εβδομάδα. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη πλήρως και εγώ και οι συνεργάτες μου για τα δύο αυτά άτυχα αποτελέσματα. Ποδόσφαιρο όμως έχω πει ότι είναι για τους δυνατούς και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σηκώσουμε κεφάλι.